Κύριε Σοφιανέ, εσείς είχατε δηλώσει ότι οι μάρτυρες πρέπει να καταθέσουν με γνωστή ταυτότητα. Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα ένας κόσμος μπορεί να βγάλει συμπέρασμα γύρω από αυτή την περίφημη νομοθεσία που ο ΣΥΡΙΖΑ φωνάζει αλλά την είχε καταψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία διαμαρτύρεται για τα αποτελέσματα της ψήφου που έκανε όταν διαμόρφωσε αυτό το θεσμικό πλαίσιο οι ουσιδέστεροι μάρτυρες να καταθέτουν με κουκούλα, με φωνή η οποία έχει αλλοιωθεί, ανωνυμία και να διπλώνουν σε μια κόλλα χαρτί τον οποιονδήποτε. Εμείς το είχαμε καταψηφίσει, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, και όταν αναφερόταν στον λεγόμενο τρομονόμο και όταν επεκτάθηκε επί Σαμαρά και στα οικονομικά σκάνδαλα, και τώρα φαίνεται η ουσία αυτού του νόμου. Αυτή την τακτική εμείς την είχαμε ακολουθήσει απέναντι και στους ανώνυμους μάρτυρες και στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και λέμε ότι δεν μπορεί ένας μάρτυρας βασικός σε μια δίκη να είναι ανώνυμος, να είναι κουκουλοφόρος, γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι αυτό είναι. Προστατευόμενος πρέπει να είναι. Προστατευόμενος βεβαίως, και η μεγαλύτερη προστασία σε τέτοιες δίκες είναι το όνομά του, είναι η δημοσιοποίηση και είναι η σοβαρή κυβέρνηση του νόμος και της τάξης να περιφρουρεί και να διατηρεί αυτόν τον άνθρωπο, να τον προστατεύει. Αυτή είναι, η πραγματικότητα. Είναι σοβαρή κυβέρνηση και σοβαρά κυβερνητικά στελέχη. Εγώ δέχομαι αυτό που λέτε, ότι αν υπάρχει επαρκής και αξιόπιστο σύστημα προστασίας, να το δούμε. Αλλά είναι σοβαρή μια κυβέρνηση όταν ο αντιπρόεδρός της και η φωνή Σαμαρά με την ψυχωμένη μέσω των Βορύδη Γεωργιάδη, κύριε Γιαννούλη, επιτίθεται, κύριε, και λέει Γιαννούλη, να τους σκίσω, να τους γδάρω, να βγάλω τις πολύ καλά. Αυτό είναι αξιόπιστη προστασία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι και στην προηγούμενη φάση, μιλώντας για το σκάνδαλο Νοβάρτης, οι συγκεκριμένοι μάρτυρες αξιοποιήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση αξιοποιεί ένα θεσμικό πλαίσιο. Γιατί η δικαιοσύνη βασίζεται σε ένα θεσμικό πλαίσιο. Το οποίο τώρα το είχατε καταψηφίσει όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση. Δεν αυτό λέω. Δεν σε αυτό, αλλά όλα αυτά που συζητάμε. Μιλάμε για το θεσμικό πλαίσιο. Αυτό, γι' αυτό μιλάμε. Είναι απότοκα όμως. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει, ψηφίστηκε. Είτε με την πλειοψηφία. Το είχατε καταψηφίσει, σας το θυμίζω. Ισχύει ως νόμος και πρέπει να τον σέβεται και η πλειοψηφία του κοινοβουλίου. Άρα ρωτώ, η προστασία των μαρτύρων εξασφαλίζεται με την παρούσα πολιτική συμπεριφορά της κυβέρνησης? Είναι πολύ απλή ερώτηση. Κύριε Γιαννουλή, η πολιτική συμπεριφορά της κυβέρνησης αφορά την κυβέρνηση. Εδώ γίνεται μια κριτική ουσιαστική πάνω στο πλαίσιο το νομικό, το οποίο κινείται η διεξαγωγή οποιασδήποτε δίκης. Αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αυτό αύριο δηλαδή κάποιος ανώνυμος, μοιράμε, κάποιος με κουκούλα, κάποιος με αλλοιωμένη φωνή, καταγγέλει 10, τους βάζουν στα μανταλάκια και μετά συνεχίζουμε. Αυτό λέμε. Δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο. Μανταλάκια είναι δικαστική διερεύνηση. Κοιτάξτε, η δικαστική διερεύνηση με βάση ανωνυμία, με βάση εξασφάλιση μια σειρά δεδομένων, όλα αυτά, είναι αποτελέσματα. Δημιουργούν αποτελέσματα. Για να μην παίζονται τέτοια παιχνίδια, μπροστά βρίσκεται. Είναι υποχρέωση, μπροστά βρίσκεται η δυνατότητα, να καταργηθεί αυτή η συγκεκριμένη ενέργεια, νομικό πλαίσιο το οποίο δημιουργεί βεβαίως ένα τέτοιο τράγκελο. Κύριε Σοφιανέ, αυτή τη βδομάδα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζει, ολοκληρώνει το έγκλημα στο ασφαλιστικό. Επανανομοθετεί όλο το νόμο Κατρούγκαλου και βάζει και τη δική της πινελιά. Αυτό είναι το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι ότι για τα επόμενα 50 χρόνια, η σφαγή η οποία υπήρξε θα συνεχιστεί και για οι νεοεισερχόμενοι δεν πρόκειται να πάρουν σύνταξη. Και το δεύτερο, στρατιωτικοποιεί κυριολεκτικά τα τρία νησιά μας στην προσπάθεια να αναχαιτήσει την οργή που θα εκφραστεί των νησιωτών απέναντι στις φυλακές που θέλει να χτίσει.